Έκαναν το έθιμο της μακαρονούς, ναι, ή διαφορετικά της τυρινής, αν το λέω σωστά. Είναι ένα έθιμο το οποίο αναβιώνει έτσι από τα παλαιότερα χρόνια και είναι στενά συνδεδεμένο με τον πολιτισμό. Μαζεύτηκαν λοιπόν, έφτιαξαν τα μακαρόνια τους. Από ό,τι ξέρω βάλανε και μπόλικο ανθότυρο από πάνω. Νομίζω ότι ζήσανε πολύ όμορφες στιγμές τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου, αλλά και οι φίλοι που πήγαν. Γιατί γι' αυτό είναι και οι απόκριες, για να γινόμαστε Προσέξτε, μαζί ένα. Έχουμε να κάνουμε με μια συνοικία του Ηρακλείου, με μια ιστορική συνοικία του Ηρακλείου που μας τροφοδοτεί δημοσιογραφικά με θέματα χωρίς υπερβολή κάθε εβδομάδα. Και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και εδώ η εκπομπή στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου στα Καμίνια. Την καλησπέρα μας, κυρία Χρονάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε Δική την ευκαιρία χαρά ξανά να μιλήσουμε. Αυτό που θέλω να πω, ναι, είναι ότι βασικό μέλημα του συλλόγου μας, πέρα των άλλων δραστηριοτήτων που όπως είπατε σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε και κάτι, είναι να αναβιώνουμε τα ήθη και τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, για να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι νέοι. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς μας ως Έλληνες και προσπαθούμε όσα γίνεται να το κρατάμε. Και έτσι όπως είπατε κι εσείς, αναβιώσαμε χθες το βράδυ σε ένα πάρα πολύ γιορταστικό κλίμα, με κέφι, με χαρά, το έθιμο της μακαρονούς, μια που διανύουμε την τελευταία εβδομάδα την τυρινή. Γιατί ξέρετε, είναι τρεις οι εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα λέγεται εβδομάδα της προφωνής. Είναι τότε που οι ντελάλιδες παλιά διέδιδαν σε όλο τον κόσμο ότι αρχίζει η αποκριά. Μάλιστα. Η δεύτερη εβδομάδα είναι της κρεατοφάγου και η τελευταία εβδομάδα είναι της τυρινής ή τυροφάγου. Και ένα έθιμο είναι το έθιμο της μακαρονούς. Και εμείς χθες βράδυ κάναμε τα σκιουφικτά. Δεν μας στείλατε κάτι όμως. Την επόμενη λοιπόν, φορά. Τι να σας πω, ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο και ξέρετε ποιο είναι, γιατί τα μακαρόνια αυτά έχουν μία ιδιαίτερη έτσι κατασκευή, θα έλεγα. Δημιουργούνται έτσι κυκλικά, σαν πλαστιλίνι μακριά και μετά βάζουν τα δάκτυλα, ναι, και κάνουν ένα κούφωμα μέσα και μετά τα κόβουν μικρά-μικρά. Είναι το έθιμο αυτή τη βδομάδα, γιατί πέρα των τυροκομικών προϊόντων, ναι, έπρεπε ο Έλληνα, ο κριτικός, με ό,τι είχε στο σπίτι, να δημιουργήσει. Δημιουργούσε λοιπόν με νεράκι, αλεύρι και αλατάκι και λίγο λαδάκι το ζυμάρι και έφτιαχνε τα σκιουφικτά. Πού το μάθατε εσείς τώρα, αυτή την Παρασκευή, ποιος σας την έμαθε? Αυτή την Παρασκευή μας την έμαθαν οι γιαγιάδες. Έχουμε κάποιες κυρίες του Δέλτα Σίγμα, όπως ας πούμε την Ιωάννα τη Βαρουχάκη, όπως τη Βάσο τη Βατού, την Ξυλούρη τη Σούλα, αλλά και την Κατερίνα τη Γαργανουράκη που ο σύζυγός της είναι σεφ και ο Λαζανάκης. Και επομένως ξέρουν πάρα πολύ καλά, μπράβο, μας μπράβο έδειξαν την τεχνική. Να τη δείξετε και στη νέα γενιά και, και στα νέα παιδιά προκειμένου να αποτελέσουν και τη συνέχεια. Βεβαίως ξέρετε ποιο είναι το ωραίο, ότι περνούσαν άγνωστοι. Έμπαιναν μέσα, μπράβο, δοκίμαζαν, ανταλλάσσαμε κουβέντες. Αυτό είναι η αξία. Δηλαδή πέρα από τη διατήρηση της παράδοσης είναι και η επικοινωνία, η παρέα που μας έχει λείψει τα δύο Μπράβο κυρία Χρονάκη. Αυτά. Λοιπόν, καλό τριήμερο να ευχηθούμε και του χρόνου με υγεία να τα ξαναπούμε και πάλι. Πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλές καλά. Καλές αποκριές, καλή Σαρακοστή να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ.